Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πολύ καλά θυμάστε, πραγματικά η πρόταση της περιφέρειας Κρήτης ψηφίστηκε ομόφωνα από τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, άρα και η Ισπανία είναι μέσα στην πρόταση που στήριξε η περιφέρεια Κρήτης. Και τώρα που έχει την Προεδρία, είχαμε προχθές μια συνάντηση με την ομάδα εργασίας του ΟΑΡΕΠΟ και είμαστε σε επαφή και επικοινωνία με την Πρόεδρο να δούμε γιατί η Ισπανία που παράγει και αυτή μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου δεν είναι μαζί μας σε αυτό, στην Ιταλία, στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία. Όχι με δική σας ευθύνη. Ενώ έχει ψηφίσει την πρόταση μέσα στο ΟΑΡΕΠΟ και η Ισπανίδα πρόεδρος που είναι από την Εξτρεμαδούρα, μια ορεινή περιοχή, εξέφρασε ότι θα το στηρίξει όλο αυτό και στη συνέχεια. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά, δηλαδή η εξέλιξη αυτή πέραν της, να το πούμε και να το προχωρήσουμε και να το πάμε λίγο διαφορετικά, κυρία Χουδετσανάκη. Δεν είπα στην αρχή ότι η κυρία Χουδετσανάκη Ιακουμάκη είναι αντιπεριφερειάρχη σε πρωτογενή τομέα. Ρωτάω και ξεκίνησα αυτό το θέμα και ήθελα λίγο να το συζητήσω μαζί σας και γι' αυτό σας κάλεσα. Επειδή θυμάμαι όλη αυτή την πολύμινη δουλειά που είχε γίνει στο παρελθόν, αν αυτό εσείς θεωρείτε και κρίνετε ότι είναι μια λογική και καλή εξέλιξη, άσχετα με το αν αναφέρεται ή όχι με το ΟΑΡΕΠΟ, οι 700-750 ομάδες παραγωγών, η δουλειά που είχε γίνει. Γιατί λέει το Υπουργείο, συγγνώμη, να ξέρει ο κόσμος, βασικός στόχος των 5 κρατών μελών, αυτές που προαναφέραμε με την έλλειψη της Ισπανίας, είναι να υιοθετηθούν τέτοια κριτήρια αξιολόγησης διατροφικών χαρακτηριστικών του τροφίμου, ώστε το εναρμονισμένο σχήμα που θα επιλεγεί να παρέχει ορθή πληροφορία στον καταναλωτή για το διατροφικό περιεχόμενο του τροφίμου, παρέχοντας τη δυνατότητα να κάνει ενημερωμένες υγιεινές και βιώσιμες επιλογές τροφίμων. Για την Ελλάδα είναι σημαντικό το ενιαίο σχήμα να μην επιφέρει αδικαιολόγητη διάκριση των τροφίμων με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη διατροφική κατάταξη ορισμένων εμβληματικών ελληνικών προϊόντων, όπως ελαιόλαδο, ελιές, φέτα, στραγγιστό, γιαούρτι, μέλι κλπ. Και επειδή το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά ακούγονται για το τι γίνεται με την διατροφή μας, πώς κινούνται τα πράγματα, πώς, αν θέλετε, παίζονται τα παιχνίδια, πού το πάνε και γιατί το πάνε, γι' αυτό και ήθελα να δω ποιες είναι οι πληροφορίες και αν θεωρείτε ότι με αυτή εδώ την κίνηση μπορούμε να σώσουμε πράγματα, μπορούν να σωθούν πράγματα. Κυρία Δουλγεράκη, όντως μπορούν να σωθούν πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Το θετικό είναι ότι εμείς έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία του ΟΑΡΕΠΟ από το 2020 και αν δείτε και παρακάτω, όπως διαβάζετε, έχει ότι εκτός από τις υγιεινές επιλογές του καταναλωτή, ήταν πρώτο το ΟΑΡΕΠΟ που μίλησε για ότι η διατροφή του κάθε κράτους μέλους θα πρέπει να το σεβαστούν. Δηλαδή, όπως έχω πει πολλές φορές και όταν λέμε για τα προϊόντα, δηλαδή δεν μπορεί να κατοχυρώνεις τα προϊόντα ως προϊόντα ονομασίας προέλευσης και στη συνέχεια έρχεσαι να το καταργείς. Εσύ ο ίδιος, έτσι ακριβώς. Εσύ ο ίδιος, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει το εναρμονισμένο σύστημα επισήμασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατοχυρώνει και τους φακέλους για τα ΠΟΠ προϊόντα και τα ΠΟΓΟΕ. Άρα δεν μπορείς να είσαι σε δύο κατευθύνσεις. Θα πρέπει λίγο, και πάνω σε αυτό έχουν στηριχτεί, που και εμείς στηριχτήκαμε από την αρχή, από ό,τι θυμάστε. Γι' αυτό μπήκε μπροστά το ΟΑΡΕΠΟ. Γι' αυτό και όταν είχαμε τη συνέλευση που ήρθε ο διευθυντής της DG Agri, της Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του τόνισε αυτό το ερώτημα και είπε: ναι, έχετε δίκιο. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει κάτι. Mm. Η αλήθεια είμαστε σε μία. Αυτό λένε ότι θα ψηφιστεί τέλος το 2022. Εγώ θα σας πω ότι πιστεύω Μάρτιο-Απρίλιο του 2023. Δεν έχει τελειώσει αυτή η διαβούλευση. Τώρα μπαίνουν πιο δυναμικά οι χώρες, κάτι που το ΟΑΡΕΠΟ το έκανε από την αρχή. Μακάρι να προλάβουν έστω και με αυτή την καθυστερημένη την αντίδραση, όπως έβλεπα επίσης στο ίδιο το δελτίο του Υπουργείου, αυτό εκεί το κομμάτι αναγκαιότητα για διατροφική εκπαίδευση, ώστε οι πολίτες να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές προσαρμοσμένες στις προσωπικές τους ανάγκες και συνθήκες. Παλιά μου γνώση να σε είχα πρώτα είναι, σαν να λέμε. Τι είναι όλο αυτό εδώ το πράγμα τώρα, δηλαδή, και θα κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν και θα δουν τι μπορούν να περάσουν από
από αυτά που βιομηχανικά θέλανε να περάσουν, αλλά και την ευθύνη σε μένα θα τη ρίξουν στο τέλος, γιατί εμένα μου μυρίζει πολύ αυτή η ιστορία βάσει των όσων έχω ακούσει από επιστήμονες και μέσα από τη συχνότητα του 984, και θα το περάσουν έτσι ότι ξέρετε εσείς οι καταναλωτές, αν δεν προσέχετε και αν δεν βλέπετε ποιες είναι οι προσωπικές σας ανάγκες, οι συνθήκες κλπ. Και δεν κάνετε συνειδητές επιλογές. Δηλαδή, λίγο παρακάτω θα μας τρελάνουν. Ναι. Η εκπαίδευση πάντα είναι πολύ καλή. Αλλά δεν εκπαιδεύω τον άλλο για να τρώει αυτά που θα του πω εγώ. Ήδη τα προϊόντα όπως το ελαιόλαδο έχουν γίνει χιλιάδες μελέτες. Όλα αυτά δηλαδή, πού θα πούνε μετά ότι αυτές οι μελέτες που γίνανε, που το ελαιόλαδο κάνει καλό στην υγεία, έχει τόσα ευεργετικά χαρακτηριστικά, έχει τόσα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Πώς θα εκπαιδεύσει τον καταναλωτή να μην το τρώει? Να σας το φέρω έτσι με ένα απλό παράδειγμα. Σας έδωσε και το ελαιόλαδο αφορά όλους μας, το ξέρουμε όλοι, ξέρουμε τι ευεργετικές ιδιότητες. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτή η εκπαίδευση? Αν και βέβαια εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε μόνο ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ελαιολάδου έχει καταφέρει να κατοχυρώσει κάποια πράγματα, και αν δεν είναι, ας πούμε, προς όφελος της ποιότητας των προϊόντων αυτά τα οποία θα αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων κάπου παρακάτω, ότι εκείνοι από τη δική τους την πλευρά προσπαθούν να σώσουν ή έχουν καταφέρει να σώσουν ό,τι τέλος πάντων θεωρείται ότι είναι αρκετά επικίνδυνο. Λέμε λοιπόν ότι είναι μια καλή κίνηση ως εξέλιξη βάσει της δουλειάς που έχει γίνει, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα τίποτα, γιατί όταν λέτε εσείς ακόμα δεν έχει κλείσει τίποτα, εμένα μου κρατάει πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα. Με πάει προς τα πίσω και μου λέει μαζέψου, μην έχεις μεγάλο καλάθι. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο θα πω ότι μέχρι να κλείσει αυτή η στρατηγική, εμείς δεν πρέπει να εφησυχαστούμε, και θυμάστε, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ήδη, και έστω και τελευταία, ποτέ δεν είναι αργά. Για μένα ποτέ δεν είναι αργά. Πάντα και τώρα αυτή, το να είμαστε αυτά τα κράτη-μέλη όλοι μαζί, και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, γιατί μια Ελλάδα μόνη της ή μόνο το ΑΡΕΠΟ, τώρα είναι πιο συντονισμένη, θέλω να πω, η προσπάθεια. Είναι τα κράτη-μέλη που πιέζουν. Ναι. Είναι το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, είναι το ΑΡΕΠΟ. Είναι σημαντικό που είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Είναι κυρίαρχα οι ομάδες των παραγωγών, και είναι πάρα πολλές οι ομάδες των παραγωγών. Κυρία Δουλγεράκη, ξέρετε πόσες συναντήσεις, μέσα το θέμα το γνωρίζετε πολύ καλά. Το ξεκινήσαμε από τον Ιούλιο του 2020. Τώρα 2 χρόνια το παλεύουμε. Όλο αυτό, ειλικρινά σας το λέω, χωρίς να είναι υπερβολή, σηκώθηκε από το ΑΡΕΠΟ. Το ΑΡΕΠΟ έχει τεράστια, όταν μέσα στο ΑΡΕΠΟ είναι 700 οργανώσεις παραγωγών, αντιλαμβάνεστε κι εσείς πόση δύναμη έχει, και 34 περιφέρειες. Και πρέπει να διευκρινιστεί λοιπόν και από το Υπουργείο, γιατί μπορεί να έχει γίνει λάθος, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί πώς γίνεται η Ισπανία που έχει την Προεδρία να είναι εκτός και αν έχει αλλάξει θέση η Ισπανία και δεν το λένε, γιατί προς το παρόν αναφέρουν Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία, Ρουμανία. Έτσι δεν είναι? Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο αυτό. Κυρία Δουλγεράκη, και εμείς επικοινωνήσαμε με την Ισπανίδα Πρόεδρο, είμαστε ήδη σε αυτήν την κατεύθυνση. Ούτως ή άλλως έχει ψηφίσει την πρόταση. Τώρα που πήγαμε στη συνέλευση τον Απρίλιο, κάναμε και κατηδία συνάντηση για αυτό το θέμα, και θα δούμε πώς η Ισπανία βγήκε από αυτό. Θα το δούμε. Και γιατί βγήκε, μήπως έχει αλλάξει θέση δηλαδή και στάση και δεν το γνωρίζουμε. Λοιπόν, ούτως ή άλλως όλα είναι ανοιχτά σε τούτη εδώ τη ζωή. Είναι αυτά τα οποία ακούμε καθημερινά πάρα πολύ σοβαρά, και δυστυχώς όλα αυτά τα πολύ σοβαρά μας αφορούν, μόνο που δεν το παίρνουμε με ευκολία χαμπάρι. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Χουλετσανάκη. Επίσης, πείτε μου, σταθείτε γιατί ήρθε ένα μήνυμα, νομίζω. Όχι. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι γίνεται με με το δάκο, τι γίνεται με τους δακοψεκασμούς? Το ξέρετε, το ξέρω, υπάρχουν από κάποιες περιοχές παράπονα ότι το πρόγραμμα δεν πάει έτσι όπως πρέπει να πάει, αν και εσείς έχετε πει ότι είμαστε από εκεί από πάνω και στεκόμαστε σαν τις κατσαρίδες που λέει, διότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε τίποτα, ούτε από την ποσότητα ούτε από την ποιότητα. Είναι κάτι που δεν παζαρεύεται. Κυρία Δουλγεράκη, έτσι είναι όπως το περιγράφετε, όντως το έχω πει και το έχω, και είμαστε πραγματικά από πάνω. Χθες είχαμε συνάντηση με όλους τους επόπτες του νομού Ηρακλείου. Δεν είναι η κατάσταση επικίνδυνη,
Είμαστε από πάνω, οι συνάδελφοι πραγματικά το παρακολουθούν πολύ επισταμένα φέτο, γιατί έχουμε και τους τομεάρχες μας, έχουμε και τα φάρμακα. Δεν μας λείπει κάτι φέτος και το λέω με όλη την ευθύνη που μας αναλογεί, αλλά θεωρώ ότι είμαστε από πάνω. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχός μας φέτος. Εκεί στην περιοχή της Μεσαράς είναι που φαίνεται να αντιμετωπίζονται περισσότερα προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το δάκο. Οι πληροφορίες χθες από τους επόπτες, γιατί ήταν όλοι χθες σε συνάντηση, δεν έχει μεγάλο πρόβλημα η Μεσαρά. Δεν έχει μεγάλο. Οι ψεκασμοί, καταρχήν φέτος έχουμε ψεκάσει και στη Μεσαρά, κάτι που δεν είχε γίνει τα άλλα χρόνια. Ήδη έχουμε ψεκάσει. Φάρμακα έχουμε. Δεν, και να χρειαστεί να ξανακάνουμε ψεκασμό, ήδη έχουμε μπει σε ένα δρόμο και θα υπάρξουν τα υλικά για να καταφέρουμε να κάνουμε τον ψεκασμό. Δεν θα πούμε ότι δεν έχουμε τα φάρμακα, δεν θα πούμε ότι δεν μπορούμε. Ήδη έχει δρομολογηθεί η αναπροσαρμογή ώστε οι εργολάβοι να πάρουν αυτό το παραπάνω που όντως είχαν δώσει την προσφορά πριν γίνει και η ανατίμηση του πετρελαίου και όλα αυτά. Έχουν δρομολογηθεί πράγματα. Είμαστε έτοιμοι σε κάθε. Αλλά ξέρετε κάτι, φέτος δοκιμάσαμε, επειδή το success είχε δώσει πολύ καλά αποτελέσματα και βάζουν μόνο το success. Δεν μπορούμε πριν τις 21 μέρες που περιγράφει πάνω οι οδηγίες του φαρμάκου να έρθουμε εμείς και να κάνουμε δεκασμό. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε αυτή την επικινδυνότητα και θα έχουμε πληθυσμό που δεν θα είναι ανεξέλεκτος. Είναι ένα λεπτό σημείο όμως που δεν έχουμε φέτος εναλλακτικό φάρμακο. Γιατί το Σαξέ είχε δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Οι τυποποιητές είχαν κάνει παράπονα ότι στα άλλα φάρμακα υπήρχε υπολοιματικότητα. Οπότε θέλουμε να αποφύγουμε και αυτό, να έχουμε υπολοιματικότητα φαρμάκων. Και δοκιμάζουμε στην ουσία ένα βιολογικό φάρμακο με καλά αποτελέσματα. Δεν θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ κακή χρονιά. Όντως ο καιρός δεν είναι συμμαχός μας, γιατί όπως ξέρετε και εσείς έχει τη δροσιά, έχει χαμηλές, έχει θερμοκρασίες, δεν έχει ψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Εντάξει, τώρα ο καιρός στις επόμενες ημέρες θα είναι σύμμαχος ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε, σας ρώτησα εξαιτίας αυτών των παραπώνων που υπήρξαν, απαντήσατε ούτως ή άλλως εκτός από το πολιτικό σκέλος της ιστορίας, πολιτικός προϊστάμενος εσείς από πάνω. Είσαστε και γεωπόνος, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει. Οπότε τα κρατάμε όλα αυτά ως πληροφορίες για το χρόνο που χρειάζεται από να πας από τον ένα ψεκασμό στον άλλο, ποια θα πρέπει να είναι η προσπάθεια για να μην υπάρχει πολυμωτικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Μακάρι και ο καιρός, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, να είναι σύμμαχος για τις ελιές αυτή την ώρα, για να μην αυξηθεί ο πληθυσμός, γιατί φαίνεται ότι τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο πάμε σε θερμοκρασίες πραγματικά καλοκαιριού, κυρία Χουδετσανάκη. Κυρία Δουλγεράκη, εγώ θα πω και παίρνω την ευκαιρία να πω μέσω της συνέντευξης. Η παραγωγή από τη στιγμή που βγαίνει από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, πάντα ξέρουν οι παραγωγοί που ψεκάζει ο εργολάβος. Θα παρακαλούσα, πραγματικά το παρακαλώ αυτό, τους παραγωγούς τους αφορά και η ποσότητα και η ποιότητα, να είναι στα ελαιόφυτά τους. Είναι το εισόδημά τους. Δεν είναι το εισόδημα του διπλανού. Είναι το δικό τους το εισόδημα. Έτσι λοιπόν θα μπορούν και οι εργολάβοι να είναι πιο επισταμένος πολλές φορές. Μπορεί να ανοίγουν τα ελαιόφυτα που καμιά φορά πάνε εργολάβοι να ψεκάσουν και δεν είναι ανοιχτά τα ελαιόφυτά τους. Από πάνω και η παραγωγή. Η αλυσίδα είναι από τον παραγωγό μέχρι και τον αντιπεριφερειάρχη που έχει το συντονισμό. Να μην χάνεται κανένας κρίκος. Να μην χάνεται. Οι παραγωγοί έχουν λόγους σε αυτό. Την ποιότητά τους πρέπει να προστατεύσουν. Την ποσότητα του ελαιολάδου φέτος είναι μια καλή χρονιά. Θα δώσει μια ανάσα στο νησί. Τώρα τι από ότι έχετε άδικο. Είναι δική σας παραγωγή. Δείτε αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γιατί αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, μπορείτε να βάλετε και τη φωνή έτσι όπως το λέτε. Να πω ότι έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο, κυρία Χουδετσανάκη. Όχι, γιατί τους αφορά. Τους αφορά. Δηλαδή δεν είναι το εισόδημα του διπλανού. Είναι το δικό τους το εισόδημα. Δεν γίνεται να κάθεσαι στο καφενείο και ο εργολάβος να ψεκάζει στο χωράφι σου. Πρέπει να πας, να δεις. Πήγε, δεν πήγε, μπήκε, μπορούσε να μπει. Όλα αυτά είναι ερωτήματα. Mm-hmm. Πραγματικά, mm-hmm. τους παρακαλώ. Νομίζω ότι πάντα έχουν το πρόγραμμα, γιατί και εμείς έχουμε δώσει αυστηρές κατευθύνσεις. Τα προγράμματα είναι πάντα. Δηλαδή, δεν υπάρχει παραγωγός να πει δεν το είδα. Άρα,
θερμή παράκληση, ειλικρινά το λέω και το ξαναλέω, η παραγωγή σε ελαιόφυτά τους. Είναι το εισόδημά τους, κυρία Ζουλγεράκη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ακροατές σας. Καλημέρα από τον 984.